Την πρώτη προπόνησή της πραγματοποίησε την 5η το απόγευμα η ομάδα Handball της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Στην αίθουσα Γέρους Χασιμάτης βρέθηκαν και τα νέα πρόσωπα της Ένωσης, με κάποια από αυτά να είναι έτοιμα να ζήσουν νέες εμπειρίες με την κυτρινόμαυρη. Το ότι κάποια παιδιά παίζαν στον Ολυμπιακό δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Ήταν παιδιά που, απ' την άλλη, εγώ θα έλεγα στον αντίποδα ότι έχουν αγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα και ταυτόχρονα έχουν σοβαρή προοπτική σαν παίχτες, όπως είναι ο Λέμος ή ο Τζιράς, ακόμα και ο Ρέινα. Οπότε για μας, σε σύγκριση και με την ευρωπαϊκή αγορά, ήταν όντως εξαιρετικές περιπτώσεις και γι' αυτό κινηθήκαμε με γνώμονα ξεκάθαρα την ενδυνάμωση της δικιάς μας ομάδας. Σίγουρα δεν είναι μια απλή μετάβαση. Μια για μένα είναι μια νέα πρόκληση. Στον Ολυμπιακό έζησα κάποια πράγματα, πλέον είμαι έτοιμος να ζήσω και κάποια νέα πράγματα με την ΑΕΚ. Πλέον είμαι παίκτης της ΑΕΚ. Αποκλειστικός μου στόχος και προσδοκία είναι να δώσω το καλύτερο μου αυτό για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Αφήνοντας πίσω τη σεζόν 2019-20, μια χρονιά που είχε το πρωτάθλημα και μια ευρωπαϊκή πορεία που τελείως άδοξα λόγω κορονοϊού, στο δικέφαλο δώσανε το εύνασμα για μια νέα αρχή γεμάτη τίτλους. Ήταν λίγα αυτά που πήραμε σε σχέση με αυτά που δικαιούμασταν. Ήμασταν μια ομάδα που πηγαίναμε για τρεις στόχους με φόρα. Θεωρώ ότι ήμασταν, τουλάχιστον στους δύο, τους είχαμε αγγίξει το πρωτάθλημα και το κύπελο και είχαμε και για το Challenge Cup, κατά τη γνώμη μου, σοβαρές πιθανότητες. Οπότε θεωρώ ότι δικαίως είμαστε πρωταθλητές, γιατί αυτό που παρουσιάσαμε όλη τη σεζόν, η σταθερότητά μας, οι τρεις νίκες απέναντι στον βασικό διεκδικητή, ήταν αρκετά για να πάρει αυτή την απόφαση που πήρε η Ομοσπονδία. Είμαστε μια ομάδα που ρολάραμε. Είχαμε μπει σε μια πάρα πολύ καλή σειρά και όλο αυτό τα σταμάτησε όλα τόσο απότομα και τόσο βία, που πραγματικά για όλους εμάς αυτή τη στιγμή, το ότι ξαναγυρίσαμε στο γήπεδο, υπάρχει τρομερός ενθουσιασμός. Πέρα από τον Ολυμπιακό που είναι ο αντίπαλός μας στο τελικούς, δεν μπορώ να δω κάποιον άλλο να κάνει ενστάσεις. Με 3-0 στα παιχνίδια, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο να κερδίσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Εμείς δεν κάναμε ενστάσεις για το κύπελο όμως, δεχτήκαμε το πρωτάθλημα και έτσι συνεχίζουμε. Οι κυτρινόμαυροι, εκτός καθιερωμένης προθέρμανσης, είχαν και ασκήσεις με μπάλα με τον τεχνικό Δημήτρη Δημητρούλια αλλά και τους βοηθούς Αλέξη Αλβανό και Δημήτρη Καφάτο να δίνουν συνεχώς οδηγίες, βάζοντας τους αθλητές από νωρίς στα βαθιά με το κλίμα που επικρατούσε να είναι εξαιρετικό. Μοναδική παραφωνία η απουσία του κόσμου που σεβάστηκε τις αποφάσεις και τα πρωτόκολλα και δεν βρέθηκε στο γήπεδο και που οι άλλοι άνθρωποι του συλλόγου αναμένουν να επιστρέψουν στις κερκίδες χωρίς κανένα πρόβλημα. Και μόνο στην ιδέα και την εικόνα που έχω στο μυαλό μου σαν αθλητής τόσα χρόνια στην ΑΕΚ, ανατριχιάζω μόνο και μόνο που σκέφτομαι τον κόσμο να είναι δίπλα μας. Το έχω πει πολλές φορές, είναι ο 8ος παίχτης μας και νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά στην οποία πρέπει να δείξουμε όλοι μας με τις κάρτες διαρκείας και τις κάρτες φύλου ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στην ομάδα και όχι μόνο στο handball, αλλά γενικά σε όλη τη μάνα ΑΕΚ, γιατί είμαστε ΑΕΚ και το δείχνουμε κάθε μέρα και είναι πραγματικότητα. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό, τον οποίο πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε, και γιατί όλοι οι οπαδοί, φίλαθλοι, βρίσκονται δίπλα σε κάθε άθλημα και νομίζω ότι είδαμε κιόλας ανοίξανε πάρα πολλά ερασιτεχνικά αθλήματα τα οποία πρέπει να τα στηρίξουμε όλοι και να πραγματικά πρέπει να φτάσουμε να κάνουμε ένα ρεκόρ στις κάρτες και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε γιατί ο λαός της ΑΕΚ είναι μοναδικός.